Το μακρινό 270 μετά Χριστόν, στη Λυκία της Μικράς Ασίας, γεννήθηκε στα Πάταρα από Έλληνες εύπορους γονείς, ο άνθρωπος που αφού σπούδασε και μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, αφιερώθηκε στα θεία, έγινε μοναχός στη Μονή της Σιών και κατόπιν αρχιεπίσκοπος. Από αυτή τη θέση βοήθησε συστηματικά φτωχούς και απόρους, έχτισε σχολεία, νοσοκομεία και ιδρύματα, ενώ λένε πως έδινε δώρα στα φτωχά παιδιά κρυφά, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Έζησε 73 χρόνια και μετά έγινε Άγιος. Σχεδόν για όλους στην Ευρώπη, καθολικούς, ορθόδοξους, προτεστάντες, βαπτιστές, καλβινιστές, λουθυρανιστές, πρεσβυτεριανούς, μεθοδιστές. Ο Άγιος Νικόλαος, για μας προστάτης των ναυτικών, για τους υπόλοιπους της Ευρώπης, έγινε ο Σάντα Κλάους και είναι ο Άι Βασίλης. Άγιε μου βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Άγιε μου βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Προστατεύε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα. Προστατεύε τους Το μακρινό 330 μετά Χριστόν, στα βάθη της Μικράς Ασίας, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, γεννήθηκε ο άνθρωπος που αφού σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία, αστρονομία, γεωμετρία, ιατρική και φυσική, θα γινόταν θεολόγος και επίσκοπος Κεσαρίας. Από αυτή τη θέση θα βοηθήσει αδικημένους, ασθενείς και απόρους με διανομή τροφίμων και ρούχων, θα ενδιαφερθεί για τα προβλήματα των εργαζομένων στα ορυχεία, θα ιδρύσει τη Βασιλιάδα, ένα κέντρο περίθαλψης και φροντίδας των οικονομικά ασθενέστερων, των ξένων και των φτωχών αρρώστων, ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης των ανειδίκευτων, που ουσιαστικά θα αποτελέσει πρότυπο για τη δημιουργία ενός δικτύου παρόμοιων οργανισμών και θα γίνει για εκείνον έργο ζωής. Πέθανε στα 49 του χρόνια, μετά από ακαταπώνητη δραστηριότητα και ασκητική ζωή. Μετά έγινε για την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Μέγας Βασίλειος, ένας από τους τρεις ιεράρχες, αυτός που συνδέθηκε με το έθιμο της βασιλόπιτας, έγινε όμως και ο δικός μας, Άι Βασίλης. Ζήτω χαρήν που το Θεόν τα λόγια μου να δέσω, των Αγίων Βασιλειών να σας τον επενέσω. Ούτων αφέντην το Θεόν ήτανε φωτισμένος κι εις των γραμμάτων τη σπουδή σοφίαν πλουτισμένος. Το μακρινό 1664 στη Νέα Υόρκη, που τότε ονομάζεται Νέο Άμστερνταμ, οι Ολλανδοί έπικοι μαζί με τα υπόλοιπα ήθη και έθιμα έχουν φέρει και τον αγαπημένο τους Άγιο Νικόλαο, που τη νύχτα της γιορτής του μοιράζει με το γαϊδουράκι του δώρα στα παιδιά. Περνώντας τα χρόνια, ο Ολλανδός Άι Νικόλας μπήκε σε ένα βιβλίο, το γαϊδουράκι του έγινε υπτάμενο τρένο και τον οδηγούσε στις καμινάδες των σπιτιών, όπου και άφηνε τα δώρα του. Μετά μπήκε σε ένα ποίημα και για πρώτη φορά ο Σάντα Κλάους εμφανίζεται με το υπτάμενο έλκυθρό του, που το οδηγούν οι Τάρανδοι και τον φέρνουν παραμονή των Χριστουγέννων στα σπίτια να γεμίζει τις κάλτσες των παιδιών με δώρα. Το ποίημα του Clement Clarke Moore κυκλοφόρησε το 1823 και έφτιαξε τον διασημότερο αστικό μύθο των Χριστουγέννων. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, cause Santa Claus comes tonight. Ακολούθησαν διάφοροι σκητσογράφοι, ζωγράφοι, γραφίστες, μία παγκοσμίως διάσημη εταιρεία αναψυκτικών και σήμερα ο Άι Βασίλης όλου του δυτικού κόσμου είναι στρομπουλός, ροδαλός, με άσπρα γένια και μαλλιά, με έλκυθρο και τάραντος, με χω 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 αστρόσκονη και κουδουνάκια, με ό,τι βάλει ο νους του καθενός που θέλει να φτιάξει ένα ωραίο παραμύθι.
Γιατί? Γιατί το χρειαζόμαστε. Και γιατί ό,τι και να γίνει, ό,τι και να λένε, ο Άι Βασίλης είτε έρχεται από την Κεσαρία, είτε από την Λυκία, είτε από την Ολλανδία, είτε κρατάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι, είτε έναν τεράστιο σάκο με δώρα και παιχνίδια, ο Άι Βασίλης είναι ο Άγιος των ημερών, ο παππούς που όλοι θέλουμε να έχουμε, είναι και θα είναι ο καλός μας εαυτός. Καλύτερα δες τι πάει να συμβεί τις μέρες αυτές που είναι γιορτή και ο Άι Βασίλης θα έρθει ξανά. Στους δρόμους θα βγουν μεγάλοι παιδιά και όλοι θα δουν γεμάτη χαρά πως ο Άι Βασίλης θα έρθει ξανά. Με όλους θα χορέψει, για όλους θα νοιαστεί και δώρα θα μοιράζει από το βράδυ ως το πρωί. Καλύτερα δες τι πάει να συμβεί τις μέρες αυτές που είναι γιορτή κι ο Άι Βασίλης θα έρθει ξανά. Μέρες αυτές που είναι γιορτή κι ο Άι Βασίλης θα έρθει ξανά. Στους δρόμους θα βγουν μεγάλη παιδιά και όλοι θα δουν γεμάτη χαρά πως ο Άι Βασίλης θα έρθει ξανά. Με όλους θα χορέψει, για όλους θα νοιαστεί και δώρα θα από το βράδυ ως το πρωί. Καλύτερα δες τι πάει να συμβεί τις μέρες αυτές που είναι γιορτή και ο Άι Βασίλης θα έρθει.